Μάλιστα. Τώρα να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον υποψήφιο βουλευτή στον νόμο Κοζάνη τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Κύριε Κουκουλόπουλο, θα σα ρωτήσω κάτι με το οποίο συνήθω οι συνεντεύξει κλείνουν. Και αυτό είναι το απλούστατο. Για ποιο λόγο κάποιο να ρίξει στην κάλπη την Κυριακή το ψηφοδέλτιο τη Δημοκρατική σα Συμπαράταξη, όταν έχουμε φωνέ που λένε ξεμπερδεύουμε το παλιό. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε το νέο. Τα μνημόνια τα ζήσαμε, τα χορτάσαμε, τα μπουχτίσαμε. Θέλουμε να πάμε σε άλλες πολιτικές. Και εμείς, λένε οι άλλοι, όλοι οι άλλοι, μπορούμε να διαχειριστούμε το τρίτο μνημόνιο καλύτερα από όλους. Κύριε Σιούρα, το παλιό είναι το ψέμα και το τάξιμο. Το καινούργιο είναι η αλήθεια. Και το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα, 5 χρόνια τώρα σταθερά λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Πιστεύω ότι οι πολίτες σε αυτό το 7μηνο που μεσολάβησε από τις εκλογές του Γενάρη έχουν καταλάβει μάλλον περισσότερα από όσα είχαν γίνει κατανοητά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Οι μαγικές λύσεις, οι εναλλακτικές συνταγές του κυρίου Σαμαρά και οι άλλοι δρόμοι του κυρίου Τσίπρα αποδείχθηκαν δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Η χώρα πρέπει να βγει από αυτή την ταλαιπωρία. Η μόνη εθνική στρατηγική που υπάρχει και υπηρετήθηκε τελικά είναι η εθνική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και μόνο για αυτό το λόγο αξίζει κανείς να έχει στα χέρια το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ και για πολλαπλούς λόγους. Στάθηκα μόνο σε έναν. Αλλά υπάρχει και ένας πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο προφανώς θα μιλήσουμε αμέσως μετά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και Δημοκρατική Συμπαράταξη φυσικά. Έχουμε μια πολύ ισχυρή τοπική ατζέντα που απαιτεί και προϋποθέτει ισχυρή και σοβαρή εκπροσώπηση στη Βουλή. Τοπική ατζέντα. Όπως για παράδειγμα την Πτολεμαϊδα 5, την πολύ διαφημισμένη Πτολεμαϊδα 5. Είναι η Πτολεμαϊδα 5, είναι το αρδευτικό. Είναι το πανεπιστήμιο, είναι το αρδευτικό βόρεια ζώνη Πολυφίτου, είναι ο δρόμο Λάρισα, Εγνατία και από εκεί στο Μόναχο. Καλά, αυτά δεν δρομολογήθηκαν. Είναι κυρία Σιούρα, όλα αυτά τα οποία μα βγάζουν από την ύφεση. Σήμερα βρέθηκα με τη διοίκηση του ΕΒΕ. Διαπιστώσαμε εκ νέου για μια ακόμα φορά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όλα τα προβλήματα που βιώνει η αγορά και η πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι αποτέλεσμα μιας ύφεσης που κρατάει περίπου 10 χρόνια. Θυμάστε, σε αυτή την ύφεση όμως, επειδή κάποιοι λένε ότι τη φέρατε κιόλας, το πρώτο μνημόνιο εσείς το υπογράψατε, το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε 10 χρόνια σε μνημόνιο. Δεν έγινε 7 μήνες, τους τελευταίους 7 μήνες, δεν επήλθε αυτή η ύφεση προφανώς. Άδικος δεν υπήρξε ποτέ. Άδικοι υπήρξαν άλλοι με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι με κανέναν. Και εγώ προσωπικά. Θέλω λοιπόν να σας πω, κυρία Σιούρα, κάτι απλό. Ο τόπος μας δυστυχώς μπήκε σε ύφεση 2 χρόνια πριν την υπόλοιπη χώρα και κοντεύει να συμπληρώσει 10 χρόνια. Έτσι. Και στη χώρα και στην πατρίδα μας 2 χρόνια νωρίτερα η ύφεση ήρθε πριν τα μνημόνια. Και την έκανε την ύφεση των μνημόνιων, την παρόξενε. Την έκανε μεγαλύτερη. Προφανώς. Αλήθεια θα λέμε μόνο. Δεν θα λέμε ψεύτικες κουβέντες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εάν δεν χτυπήσουμε την ύφεση, θα μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις και η δουλειά του πολιτικού δεν είναι να διαπιστώνει. Εγώ στην έκθεση έπαιρνα πολύ υψηλούς βαθμούς. Θέλετε να αρχίσουν να διεκτραγωδούν την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν κάποιοι επέλεξαν να κάνουν πολιτικές καριέρες με μία λέξη, το αντιμνημόνιο και με πάρα πολλά ψέματα, κάποιοι άλλοι δουλεύαμε με πολλή συνέπεια και κόπο και μόχθο για να οικοδομήσουμε λύσεις για την οριστική έξοδο από την κρίση. Σε κάθε περίπτωση, το τρίτο μνημόνιο είναι μπροστά μας. Αν είστε βουλευτής 21 του μηνός, ναι, το μόνο που θα μπορέσετε να κάνετε είναι να επιβεβαιώνετε κάθε μέρα, άρθρο προς άρθρο, ένα πάρα πολύ σκληρό μνημόνιο, ένα πάρα πολύ σκληρό τρίτο μνημόνιο. Επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι 7 μήνες ήταν δύσκολοι, για να μην πω κάτι άλλο, για την ελληνική οικονομία, για τους μικρομεσαίους, για την πόλη μας, για τον νομό μας. Πώς να αλλάξει. Το μνημόνιο είναι δεδομένο. Το έχουμε μπροστά μας. Εκεί οδηγούμαστε. Προσέξτε, κυρία Σιούρα, ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα. Είναι το πιο κρίσιμο από όλα. Υπάρχουν. Θα τα πούμε χωριστά για να μην μπερδέψουμε και τους τηλεθεατές. Να μην υπάρξει σύγχυση με δικιά μου ευθύνη. Υπάρχουν 2 διακριτά πράγματα που είναι το τοπικό μας ζήτημα και το γενικό. Να ξεκινήσω από το γενικό. Γιατί ναι, παρακαλώ. Από το για γενικό. Το γενικό ρωτήσετε και προφανώς δεν θέλουν υπεκφύγω. Έτσι, λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, το μνημόνιο έχει σημεία τα οποία πρέπει να αλλάξουν, τα έχουμε ονομάσει εμείς. 3 σημεία είναι.
Ο ΦΠΑ στα φροντιστήρια. Στην ιδιωτική εκπαίδευση γενικώς. Που επουδενή δεν είναι δεκτός από εμάς και έχουμε και πρόταση ισοδύναμη. Για ένα μικρό το ποσό σχετικά. Οπότε έχουμε και συγκεκριμένη ισοδύναμη πρόταση. Η ενέργεια που είναι μοιραίο το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, είναι η απόλυτη διάλυση και παράδοση της ΔΕΗ. Γιατί εσείς υπογράψατε την πώληση του ΑΒΜΙΕΝ, ο κ. Τσίπρας είπε πως δεν θα πειραχτεί η ΔΕΗ. Δύο λεπτά. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται κάτι πολύ κακό για τη ΔΕΗ. Αναζητεί τη ισοδύναμη πρόταση που δεν την έχουμε ακούσει για την ΑΒΜΙΕΝ 15 Οκτωβρίου. Ας μην μείνουμε στη ΔΕΗ. Εγώ λοιπόν σας λέω ενέργεια και αγρότες. Όχι για να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά γιατί αν θέλουμε να κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα της αγροτιάς εντελώς διαφορετικά. Και για την αγροτιά είμαι σε θέση να σας πω, λόγω των καθηκόνων και αρμοδιοτήτων που είχα στο κόμμα μου, όχι μόνο της θητείας μου ως υπουργού, ότι έχουμε επεξεργαστεί ισοδύναμες λύσεις, γιατί εμείς τουλάχιστον δεν μιλάμε στον αέρα. Κατά τα άλλα, το μνημόνιο πρέπει να εφαρμοστεί για να μπορέσουμε να φύγουμε γρήγορα από αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σε αυτό το πράγμα, επειδή είπατε και νωρίτερα κάτι για τους άλλους μονομάχους, είναι που παριστάνουν τους μονομάχους ένα ποσοστό κάτω του 30% και αυτοδυναμία δεν υπάρχει βέβαια, γιατί θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Εμείς, κοιτάξτε, τουλάχιστον σε αυτό δεν χρειάζεται να δώσουμε διαπιστευτήρα. Σήμερα το βράδυ, για να μείνουμε στο γενικό, θέλω να πω κάτι που δεν έχει, δεν είναι κάποια προφητεία. Θα επιβεβαιωθεί ή όχι σε 3-4 ώρες. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από εσάς. Για ποιο πράγμα. Αλλά εάν, υπάρχει ένα εάν, εάν οι κύριοι Τσίπρας και Μημαράκης, Μημαράκης και Τσίπρας, βάλτε όποιον θέλετε μπροστά, δεν το ξεχωρίζω, πιεστούν από τους συναδέλφους σας στο debate των δυο τους σήμερα το βράδυ για το θέμα του έμφυα, με αυτά που ακούω να λένε εδώ και 10 μέρες, περίπου θα τον έχουν ξανακαταργήσει όπως τον είχε καταργήσει ο κύριος Τσίπρας σε μια εβδομάδα το Γενάρη του 2015. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ο έμφυα να πάει στην... Το λέει και το μνημόνιο υπόψη, έτσι. Το λέει και το μνημόνιο αυτό που θα σας πω. Και είναι δική μας πράξη και είναι στο μνημόνιο και θα αντιληφθείτε ακόμα και το δικό μου ρόλο σε αυτό. Ο έμφυα πάει λοιπόν, αυτό γράφει το μνημόνιο εδώ και ένα χρόνο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους δηλαδή, αυτό συνδυάζεται με ένα νέο μεγάλο κύμα αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων με αιχμή του δόρατος, το κράτος πρόνοιας. Το κράτος πρόνοιας πρέπει να το οικοδομήσουμε στον πρώτο βαθμό, όπως είναι οικοδομημένο στη Σουηδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αγγλία, τη Γαλλία. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Προσέχε. Να πάει και, και να οικοδομήσουμε. Και να μην το κόψουμε μισό αυτό, επειδή είπα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Και πάλι, εάν καταφέρουμε, όπως λέει η πρόβλεψη του μνημονίου, αν καταφέρουμε να έχουμε τα όποια πλεονάσματα του χρόνου, η δικιά μας πρόταση είναι αυτά τα πλεονάσματα, 200, 300, 500, 600, ένα δις, όσα θα είναι, εμείς τι λέμε. Αφού έχουμε κάνει ένα δίκτυο προστασίας για τους ασθενέστερους στο εγκύτερο σε αυτό το επίπεδο, με το κράτος πρόνοιας, δεν θα μαλώνουμε κάθε χρόνο αν θα λειτουργεί το βοήθεια στο σπίτι, τα συσίτια, οι παιδικοί σταθμοί, τα προγράμματα για τη φτώχεια, τα προσυνταξιοδοτικά προγράμματα για εργαζόμενους, όλα αυτά στους Δήμους. Όπως είναι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Λοιπόν, και τι λέμε, βγάλαμε ένα δις, σας πω, πλεόνασμα. Μάλιστα. Αυτό το ένα δις να μοιραστεί, το ένα να πάει για αποφορολόγηση που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και το άλλο μισό ποσό να πάει, παράδειγμα, το λέμε και στο πρόγραμμά μας, για την μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και στα βασικά προϊόντα που στενάζει ο συνταξιούχος να τα αγοράσει σήμερα. Να κάνουν τέτοιου τύπου αποφορολόγηση. Δεν το καταλαβαίνω πάντως αυτό. Ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό. Πρόταση του Πασόκ είναι αυτή. Εγώ δεν θέλω να το λέω ως παράδειγμα, κυρία Τσιούρα. Ναι. Χαίρομαι που το λέτε ωραία ιδέα. Λοιπόν, είναι πραγματικά, την έχουμε δουλέψει με πολύ, με πολύ κέφι και πολύ. Ναι, άλλο είναι το ζήτημα όμως. Και γνώσεις στη χώρα. Όχι, δεν είναι άλλο το ζήτημα. Άλλο είναι το ζήτημα, γιατί αν εσείς πάρετε τον έμφυα σήμερα, γιατί θα τον πάρετε τον Οκτώβριο, είστε δεν είστε στην κυβέρνηση, είστε δεν είστε στη Βουλή κτλ. Ως Πασόκενο, θα τον πάρετε τον έμφυα και θα τον πάρετε από τις τσέπες των πολιτών που στενάζουν. Ωραία, θα τον διοχετεύσετε με έναν άλλο τρόπο ένα χρόνο αργότερα και πάλι θα τον πάρει όποια κυβέρνηση. Από τη στιγμή που είναι μνημονιακό μέτρο, έμφυα θα βγει από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Το ότι θα μπει σε μια άλλη τσέπη και θα επιστρέψει με κάποιον τρόπο
πίσω στον πολίτη είναι το ενθαρρυντικό κομμάτι. Αυτό για το οποίο όλοι απορούμε και έχουμε μία ανησυχία είναι πού θα τον βρούμε να τον δώσουμε. Αυτό που σας είπα καλύπτει πραγματικά τους οικονομικά ασθενέστερους και ετοιμάζει το έδαφος για να μπει καύσιμο στην ανάπτυξη. Σας μίλησε για αποφορολόγηση επενδύσεων και για αγροτική ανάπτυξη και απ' την άλλη να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά που συμπιέζονται από το ΦΠΑ 23% στα βασικά διατροφής. Αυτό, προσέξτε, ότι είναι εξαιρετικά λεπτό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Γιατί ο ΕΜΦ είναι 2.650, προφανώς γνωρίζω ότι είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να τον πληρώσουν. Προφανώς το γνωρίζω. Εδώ ζω κάπαλου, ναι. Ναι, ωραία λοιπόν, ο προϋπολογισμός χωρίς τον ΕΜΦ δεν βγαίνει, κυρία Τσιούρα. Λοιπόν, ή θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο για να μπορέσουμε να φύγουμε γρήγορα από αυτό, ή θα κοιταζόμαστε κάθε ή θα πάμε σε κάνα εξάμεινο ξανά στις εκλογές. Λοιπόν, αυτό για να καταστραφεί ολοσχερός η χώρα. Είναι καταστροφικό. Εδώ λοιπόν, αυτό προσπάθησα να σου πω. Εγώ βλέπω με έκπληξη, επειδή είναι πραγματικά επώδυνο, γιατί πονάει πολύ ο ΕΦ, γιατί είναι άμεσος φόρος. Είναι όμως δικαιότερος από το φόρο στα καύσιμα. Εσείς, εγώ, μάλλον να το πάρουμε παρακάτω. Ο άνεργος, ο συνταξιούχος, εσείς, εγώ, και συνεχίζω και πάμε σε όποιον θέλετε και πάμε στον κύριο Μπόμπολο και στον κύριο Βαρδινογιάννη. Για ένα χιλιόμετρο κίνηση με το αμάξι μας πληρώνουμε ίδιο φόρο στο κράτος. Σωστό. Σωστά, σωστά. Είναι η τεράστια αδικία του υλικού φόρου, ενώ η εφορία που πληρώνω στον ΕΜΦΙΑ είναι άμεσος φόρος. Γι' αυτό λέμε αποφορολόγηση πρέπει να γίνει, γιατί είναι δυσβάστηκε τα βάρη, αλλά πρέπει μπορούμε να αποφορολογήσουμε κλιμακωτά ανάλογα με τις δυνατότητες του καθένα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και γι' αυτό σας είπα, προσέξτε, το βράδυ μπορεί να δείτε να καταργείται σε αλόγιο ΕΜΦΙΑ. Αυτό είναι έλλειψη σοβαρότητας. Εντάξει, σας περιμένουμε να δούμε. Εσείς κάνατε μία πρόβλεψη. Θα δούμε με μεγάλη προσοχή. Αν πιεστούν, από τους δημοσιογράφους. Αυτό ήταν του ένα σκέλος. Υπήρχε και ένα δεύτερο στην απάντησή σας που αφορούσε κυρίως την τοπική ανάπτυξη. Και θέλω να πάμε. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω αυτό που πρωτοκατέβηκε, όπως καλά γνωρίζετε, βουλευτής 14 είναι σήμερα. Ναι, του Σταυρού. Σαν σήμερα το 9 λοιπόν, υπέβαλε την παρέτησή μου από δήμαρχος. Μάλιστα, το θυμήθηκα εδώ πάνω στον αέρα κυριολεκτικά. Πριν 6 χρόνια, 5 εκλογές, φανταστείτε να κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο η αλήθεια είναι και πολλές. Κάτι, να είχαμε κάνει 16 εκλογές σε 19 χρόνια που ήμουν δήμαρχος. Ακόμα τα σκάμματα της ηλεθέρμανσης δεν θα είχαμε κλείσει. Λοιπόν, κλείνει η παρέτηση. Μόνο να μείνουμε εκεί. Ναι, λοιπόν, να λέω, μείνουμε εκεί. Ακριβώς. Θα το πούμε στο τέλος αυτό. Θέλω να πω λοιπόν, κυρία Σιούρα, ότι θυμάστε και τότε. Σημαία μου είχα μία φράση. Μπήκαμε 2 χρόνια πριν την υπόλοιπη χώρα σε ύφεση, που μπήκε το 8. Δικαιούμαστε και απαιτούμε να βγούμε πριν την υπόλοιπη χώρα, γιατί όπως μπαίνεις νωρίτερα, μπορείς να βγεις και νωρίτερα. Ορίμασταν οι συνθήκες. 7 μήνες όμως, αμηχανία, καθυστερήσεις, λόγια και πράξεις μηδέν. Η Πτολεμαίδα 5 καθυστέρησε αδικαιολόγητα 7 μήνες. Τώρα, γιατί το λέτε αυτό? Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι με δικές του παρεμβάσεις, δικές του και του κόμματός του προφανώς και της κυβέρνησης, ένα φορτηγό ξεφόρτωσε την οικοδομική άδεια, καθόλου εύκολη δουλειά. Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Τόσο μεγάλη είναι μια άδεια ενός τόσο μεγάλου έργου. Η οικοδομική άδεια και τα φορτηγά, όλα αυτά τα γνωρίζω πολύ καλά, κυρία Σιούρα. Ναι, αυτό δεν έγινε στο 7μηνο. Τίποτα καλό δεν έγινε στο 7μηνο. Τίποτα δεν προχώρησε. Η Πτολεμαίδα 5 ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει μία τρίτου. Χωρίς άδεια. Έχω απαντήσει, όχι, έχω απαντήσει δημόσια. Να θυμίσω τα σημεία. Στην Πτολεμαίδα 5, 2 κρίσιμες υπογραφές που περιμέναν ο κύριο Λαφαζάνη στο γραφείο του την ημέρα της ορκομοσίας, ομιλώ με τα λόγου γνώσεως, 2 αδειοδοτήσεις λοιπόν. 2 υπογραφές υπουργού. Όταν ήταν η Παπέν. Όταν ήταν ακριβώς. Ο κύριος Λαφαζάνης εδώ στο κουβεντάριο είπε για ποιο λόγο δεν βάζει την υπογραφή του. Τις καθυστέρησε 4 μήνες εν γνώση του και λέγοντας δημόσια γιατί δεν υπογράφει. Και όταν υπέγραψε και βγήκαν οι άδειες για να έρθουν τα φορτηγά, είχαμε μπει πια στη θύελα με τις τράπεζες και η κοινοπραξία δυσκολεύεται να βγάλει την εγκυητική του για τις τράπεζες. Τόσο απλά. Και είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παναγιωτάκης, που ήταν εδώ μία εβδομάδα, 5 μέρες τον είχαμε, λοιπόν, τι είπε, ελπίζουμε, προσδοκούμε όχι βαρύ χειμώνα, για να μην γράψει έτος ολόκληρη χρονιά καθυστέρηση, ναι. Το λέμε δεν παίρνει, σωστό. Ναι.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν δεν έχουν την παραμικρή δικαιολογία. Εγώ δεν είδα καμιά ενέργεια από 4 κυβερνητικούς βουλευτές να ζητάνε να επισπευστεί η μονάδα. Ακούγαν τις εικασίες του κυρίου Λαφαζάνη όλοι μαζί, άρα είναι συνυπεύθυνοι. Και δεύτερον, για όλη την περιπέτεια των τραπεζών είναι αποκλειστικά και εν συνόλο. Θα απαντηθεί και την Παρασκευή στο Τουπί του. Εν συνόλο υπεύθυνοι. Άρα λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχετε δει να ακούγεται τίποτα για το αρδευτικό βόρεια ζώνη που το ψάχνουν. Είναι από τις 14 Δεκάτου η επίσημη ελληνική πρόταση του πακέτου Γιούνκερ. Άλλο ζήτημα ανοίγεται τώρα. Έχετε δει να γίνεται τίποτα με την Πανεπιστημιούπολη που καθυστερεί. Λοιπόν, ξεκίνησε και αυτή λοιπόν, η διαδικασία. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω, εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι η Πλημμύδα 5 μας βγάζει με ασφάλεια από την ύφεση. Το προηγούμενο καλοκαίρι να τα αφήσουν αυτά που λένε για το τι γινόταν δεν γίνεται. Το τρίτο μνημόνιο στην ενέργεια είναι 3 χειρότερο. Δεν έχουμε χρόνο, μπορεί να τα πούμε την Παρασκευή αυτά. Λοιπόν, με αποδείξεις και με λεπτομέρειες, διασφαλίστηκε όμως ένα γιγαντιό επενδυτικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια που πρέπει να τρέξει. Και γι' αυτό το όπως χρειάζεται, δηλαδή Μελίτη 2, Άγιος 6, τον ακούστε προχθές τον κύριο Παναγιωτάκη, δεν ξέρω τον Άγιο 6 λέει. Και για τη μονάδα στη Φλόρινα είπε να δούμε, υπάρχει ένας ιδιώτης με άδεια, να δούμε τι θα κάνουμε στην εκμετάλλευση λιγνητών. Ναι, αλήθεια είναι, ναι, Παναγιωτάκη, ναι, το... ναι, αυτό είναι το νέο. Και αναμένουμε να ακούσουμε ποια είναι η περιβόητη πρόταση, ισοδύναμη πρόταση για τον Αδημία. Έτσι, λοιπόν, από τα εύκολα λόγια στην πράξη, η απόσταση είναι χαοτική από ό,τι απέδειξε το τρίτο επώδυνο μνημόνιο. Εγώ λοιπόν, κύριε Σκύρο, θέλω να πω ότι ο τόπος μας μπορεί και πρέπει να βγει με ασφάλεια από την ύφεση, να οικοδομήσει και ένα τρίτο πυλώνα ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα με συστηματική δουλειά. Και όλα αυτά βέβαια δεν είναι αυτονόητο όπως έδειξε το πρόσφατο και απότερο παρελθόν, αλλά χρειάζονται ισχυρή φωνή, ισχυρή και σοβαρή κυρίως θα έλεγα εκπροσώπηση στην Αθήνα. Και αυτό νομίζω ότι οι συμπολίτες μας το κατάλαβαν πολύ καλά όλο το προηγούμενο διάστημα και κυρίως αυτούς τους τελευταίους μήνες που δεν είναι να κουνείται τίποτα, να κινείται τίποτα. Τίποτα. Θα σου πω άλλο παράδειγμα. Ότι ήταν έτοιμη τροπολογία στα χέρια τους, το ξέρουν οι λατόμητροι Νοβάλου, για να αδειοδοτηθούν προσωρινά τα λατομεία μέχρι να ολοκληρωθεί η δουλειά που γίνεται με τις γενικές διευθύνσεις του ΤΕΟΣ ΙΠΕΚΑ Νίνι Παπέν, όπου είχαν έρθει μετά από συνεργασία δικιά με τον κύριο Μανιάτη το χειμώνα, λίγο πριν τις εκλογές, λίγο μετά, κάπου το Γενάρη. Θυμάσαι που είχαν έρθει οι διευθυντές του Υπουργείου εδώ πάνω, ναι. Και γίνεται μια δουλειά από την Άγκο σήμερα. Προκειμένου να διοδοτηθεί το μάρμπορο. Αλλά λοιπόν, και αυτό άργησε πολύ. Χρόνια. Λοιπόν, χρόνια άργησε. Αυτό να τα λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλα τα δεδομένα αλλάξαν όταν αλλάξαμε, όταν φύγαμε από την επιθεώρηση μεταλλείων. Το ξέρουν οι λατόμοι. Λοιπόν, πήρα την πρωτοβουλία με τη βοήθεια του Βασίλη Κωνσταντόπουλου, θέλω να το πω, του Δημάρχου. Και πήγα, ζήτησα από τον κύριο Μανιάτη να γίνει αυτό. Μπήκε μπροστά του Υπουργείου, το πήρε πάνω του. Κάναμε τη διάταξη. Είναι σε νομοσχέδιο που ξεκίνησε η διαβούλευσή του, ο κώδικας μεταλλευτικών ατομικών εργασιών, πριν τις εκλογές. Οι εκλογές που προκυρήθηκαν βιαίως μας σταμάτησαν και δεν βρήκαν τον τρόπο και τον χρόνο 7 μήνες ένα άρθρο που τα διοδοτούσε προσωρινά για να μην έχουν τα τραγικά προβλήματα που βιώνουν στο Τρανόπολο. Δεν στάθηκαν ικανοί να το βάλουν σαν τροπολογία σε νόμο να περάσει. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, έχετε υποχρεώσεις. Πόσο πλάτη είναι διατεθειμένο να βάλει το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ, ώστε να αποφύγουμε άμεσα και άλλη εκλογική αναμέτρηση που θα την καταστραφική. Κυρία κυρία Σιγουρα, εμείς ζητάμε, έχουμε ένα πρόγραμμα υπερπλήρες. Δεν το λέω έτσι αυτάρεσκα. Γενικότερα, έτσι, στην πολιτική πιάτσα, ας μου επιτραπεί να πω, το πρόγραμμα του 9 που είχε γίνει με επικεφαλή, συμμετείχα και εγώ σε εκείνη την ομάδα, συντόνιζε όλη τη δουλειά τότε η Άννα Διαμαντοπούλου, θεωρείται το πιο πλήρες που έχει πάρει ποτέ στην Ελλάδα. Είχε τα πάντα, πολύ μεγάλο, έπιανε όλα, σήμερα το επικαιροποιήσαμε. Ναι, γιατί άλλα πράγματα, τα δεδομένα, πολύ ναι, διαφορετικά πλέον. Ακριβώς, πολλά δεδομένα αλλάξαν δραματικά, άλλα έχουν γίνει, καινούργια ζητήματα προκύψαν, το έχουμε επικαιροποιήσει γιατί είχαμε καλή βάση, αλλά προσέξτε να δείτε. Σας είπα, δεν το λέω αυτάρεσκα. Εξακολουθώ να πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε το πιο πλήρες πρόγραμμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ την κυβερνησιμότητα και τη γνώση και την εμπειρία την έχει και μάλιστα την πλήρωσε ακριβά κιόλας. Εδώ που τα λέμε. Γιατί του καταλογίστηκε ως αντίστροφος ευθύνη. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν να σας πω ότι εμείς με απόλυτο ρεαλισμό έχουμε προτείνει 12 συν 1 σημεία. Προσέξτε, τα ξεχωρίσαμε από το πρόγραμμά μας.
Καθίσαμε και διαβάσαμε, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, διαβάσαμε τι λένε και τα άλλα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι. Εδώ στη βάση αυτό που σου λέω. Και ξεχωρίσαμε 12 συνένα σημεία που δεν είμαστε μακριά. Και λέμε, αυτά είναι τα δικά μας σημεία που συνιστούν μια μίνιμουμ συμφωνία που δίνει βάθος κυβέρνησης μέχρι το Μάιο του 19. Αυτό είναι το πιο σοβαρό και το κυριότερο, το τελευταίο που θέλω να σου πω, κυρία Σιγουρά. Άρα αυτό η το χώρα, θέλετε βάση διαλόγου. Η χώρα, όχι, είναι η βάση προγραμματικής συμφωνίας. Για να συμμετάσχετε σε μία. Εμείς έχουμε εμπειρίες από κυβέρνηση εργασίας, ακριβώς. Είναι φυσικά και προϋπόθεση για μας, δεν μπορεί η κυβέρνηση να άγεται και να φέρεται. Θέλει ισχυρό προγραμματικό πλαίσιο. Δεν θα ξεκινήσουν βυζαντινές διαπραγματεύσεις που θα τελειώσουν μετά από 6 μήνες. Αλίμονο. Σας είπα για τον Αδημιέ, για παράδειγμα, πρέπει η χώρα να δώσει 15 Οκτώβριο, άντε 31, να μας δώσουν 2 εβδομάδες εναλλακτική πρόταση. Ζωή. Ποια είναι, δεν την έχουμε δει ακόμη. Πρέπει να τη συμφωνήσουμε. Δεν είναι. Πιέζουν τα πράγματα με το μνημόνιο. Άρα, εσείς γνωρίζετε από τώρα η τα στάνταρτς που θα θέσετε. Χώρα είναι σε μία κανονική στιγμή. Εμείς λοιπόν προτείνουμε τα 12 σε ένα πράσινο σημείο. Δεν είναι σημεία Πασόκ. Μην σας παρασύρει τη λέξη πράσινο. Έχει όλο αυτό το υπόβαθρο αυτή η πρότασή μας. Γιατί η χώρα πρέπει να πάει ξανά σε εκλογές και να στήσει κάλπες. Να πάει πολλές ψήφισης για το Δήμο του, την περιφέρειά του, τους ευρωβουλευτές του και την κυβέρνησή του το Μάη του 19. Όχι άλλες εκλογές. Είναι καταστροφή για τον τόπο. Εμείς γι' αυτό ζητάμε την τρίτη εντολή, έτσι ώστε στο διαφαινόμενο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει και εμείς θα το διαπιστώσουμε και σήμερα το βράδυ με τους δύο πρώτους, να επιβάλλουμε τη συνεργασία όλων και να μην αφήσουμε τον όποιο δεύτερο να δραπετεύσει από τις ευθύνες του. Όποιος και αν είναι. Εμείς δεν επιλέγουμε πρώτο και δεύτερο. Λοιπόν, εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα να μην δραπετεύσει κανείς από τις ευθύνες του. Γιατί αν υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια, κυρία Τσιούρα, είναι η εξής. Ότι εάν είχαν βάλει πλάτη το 2010 ο κύριος Σαμαράς, πρωτίστως που ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, και ο κύριος Τσίπρας στη συνέχεια το 2012, η χώρα, μπορώ να σας το πω με το χέρι στη φωτιά κυριολεκτικά αυτό, η χώρα θα είχε φύγει προπολού από την κρίση. Η συνεννόηση είναι βασικό συστατικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θα έχω δυνατότητα να ξαναπούμε τις εκλογές. Να είστε καλά.